Τα οποία τα περιμένει η κοινωνία mm -hmm. και που κάνουν τη μεγάλη διαφορά τη δικιά μα σχέση με όλου προηγούμενου. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να συνεχίσουμε και να ε, ξεδιπλώσουμε αυτό το μεγάλο έργο και από την άλλη να το ισχυροποιήσουμε. Γιατί ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη, θεσμικέ μεταρρυθμίσει όταν κάνεις χρειάζονται χρόνο για να γίνουν αντιληπτέ από τον πολίτη από τη μια και από την άλλη για να ισχυροποιηθούν και για να μην κινδυνεύουν, όχι από μελούμενες κυβερνήσεις απλά, αλλά από μια ιστορία ενό ολόκληρου δημόσιου τομέα που είναι κάπως αλλιώς αλλά και ενό ολόκληρου λαού που και αυτός δυσπιστεί, περιμένει να δει και ακριβώς κρατάει μια επιφυλάξη σε πολλά πράγματα ή δεν μπαίνει αμέσως στη νέα κατάσταση. Άρα, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει το έργο τη και πολύ περισσότερο εμείς το Υπουργείο Εργασίας η οποίοι, όπω ξέρετε, είμαστε ένα Υπουργείο Εχμή. Ε, έχουμε έξι μεγάλες δράσεις πάνω στο τραπέζι, απλωμένες. Θα τα δούμε αναλυτικά. Ούτω ή άλλω είπε πολλά και η κυρία Αχτσιόγλου, Υπουργό Εργασία, ναι, χθε, ναι. εδώ ναι, στο ναι. κεντρικό δελτίο Δήσων του Κόντρα με την Αναστασία Γιάμαλη. Ε, αλλά να μείνουμε λίγο στο θέμα των ανεξαρτητών Ελλήνων. Ε, Ωραία, α πούμε ότι κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση τελειώνει. Ότι ο κύριο Καμένο φεύγει κτλ. Το γεγονό ότι εδώ και καιρό βγαίνει ένα υπουργό, δεξιά και αριστερά, κάνει δηλώσει: Θα ρίξω, θα κάνω, θα. και δίνει την εικόνα μια υποπροθεσμία κυβέρνηση ή ενό πρωθυπουργού που δεν έχει μόνο αυτό τουλάχιστον την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεν είναι μια κάπω προβληματική εικόνα, θέλω να πω. Μπορεί να φύγουν οι ανεξάρτητοι Έλληνε, αλλά μήπω ώσπου να φύγουν ο κύριο Καμένο θα έχει προκαλέσει πολύ και αχρίαστη στη φθορά κεντρικά στην κυβέρνηση και στο κόμμα σα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά πρώτον δεν τον άκουσα τον Υπουργό να λέει θα ρίξω την κυβέρνηση. Είπε, λέει προ όλε ε, τι. Μέχρι αυτό το περίφημο Υπουργικό Συμβούλιο, το έλεγε μέχρι μετά το μάζεψε. Μισό λεπτό. Σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο ήμασταν όλοι. Mm -hmm. Ήταν ένα πολύ δύσκολο Υπουργικό Συμβούλιο. Με κατηγορηματικότητα είπε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει καμία πρόταση δυσπιστίαση μορφή, mm -hmm. όπω θέλετε πείτε τι. Επομένω, αυτό παραμένει. Τίποτα δεν βλέπω να έχει αλλάξει από αυτού. Εγώ πιστεύω παρόλα αυτά κύριε Μπελιγκόνη, αυτό που νομίζω ότι είναι η είδης της αυτό που λέμε δηλαδή σε όλους τους τόνους, ότι η κυβέρνηση αυτή μπορεί να προχωρήσει, έχει 151 ψήφους και παραπάνω για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ένα εθνικό θέμα τεράστιας σημασίας, είναι αδύνατο να αφήσουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία η τεράστια που έχει προκύψει μπροστά μας για τα οποία είναι για την πατρίδα, για το καλό, ας πούμε, όλες τις χώρες της τα κτλ. Και είναι αδύνατον, λέω, να μην προχωρήσουμε, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε όλα τα δεδομένα, mm -hmm. αυτή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, νομίζω ότι πρέπει να γίνει κατηγορηματικά σαφές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να προχωρήσει σε όλες τις μεγάλες τομές που θέλει να κάνει η χώρα, που πρέπει να κάνει η χώρα, πέραν Τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πάντω, ε, επ' αυτού έρχεται η Νέα Δημοκρατία να πετάξει το γάντι, όπω λέμε εμεί οι δημοσιογράφοι, με την αποθέωση των μα Τέλο πάντων, και λέει ότι αφού την έχετε την πλειοψηφία όταν φύγει ο κύριο Καμένο, καταθέστε πρόταση για επαναβεβαίωση τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη τη Βουλή προ την κυβέρνηση. Καλά, τι γάντι είναι αυτό που πετάει, δεν κατάλαβα. Αυτό δεν πρόκειται για γάντι. Ε, αλλά όταν έχει η Νέα Δημοκρατία τέτοιο mm -hmm. πρόβλημα, θέλει να ρίξει μια κυβέρνηση δηλαδή δεν πάει και στον άλλον κάνε πρόταση εμπιστοσύνη, δηλαδή ζήτα εσύ το να, να επιβεβαιωθεί σε ένα κοινοβούλιο, το κάνει μόνη της. Γιατί δεν το κάνει. Πρώτον γιατί ξέρει ότι δεν έχει την πλειοψηφία, δεν έχει 151 ψήφους, δεν μπορεί να ρίξει αυτή την κυβέρνηση. Δεύτερον γιατί ξέρει ότι αν το κάνει το ακυρώνει σαν μέτρο τους επόμενους έξι μήνες. Mm -hmm. Είναι κουκιά μετρημένα, πολύ γνωστά πράγματα και νομίζω ότι δεν πρέπει η νέα δημοκρατία αυτή τη στιγμή ε, να παρόλο που ξέρετε χρησιμοποιεί ένα μεγάλο γκάμα μέσων mm -hmm. όπου βασίζεται στο πες πες κάτι θα μείνει. Αλλά η κοινή λογική λέει ότι όταν θες να διώξεις μια κυβέρνηση, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία, θέλει από την πρώτη μέρα εκλογές, όταν θέλεις λοιπόν να κάνεις αυτό, είδου η Ρόδος, είδου και το πίδεμα, αφήσει τα γάντια που πετάει συνέχεια και ας πάει λοιπόν σε πρόταση της πιστίας να μετρήσουμε κι εμείς πόσα πίδια βάζει ο σάκο μια και μιλάμε με όρους τέτοιους. Τώρα, ε, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είστε, α, αυτό νομίζω την νέα κουβέντα μας, είστε υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας, ε, όχι και δεν το λέτε για να το πείτε όπως το λένε όλοι οι υπουργοί, νομίζω είστε όχι, και ουσιοδός. Εννοώ όλοι ναι. οι υπουργοί όλων των κυβερνήσεων, με αυτή Α, την έννοια. Δεν ναι, ναι. εννοώ ότι οι συνάδελφοί σα λένε ψέματα. Ε, λοιπόν, επειδή είστε υπέρ ε, τη εξάντληση τετραετία, κυβέρνηση ανοχή, κυβέρνηση μειοψηφία, με άλλα λόγια, συνταγματικά μπορεί να περπατήσει. Πολιτικά, με όλα αυτά που έχετε να κάνετε το επόμενο διάστημα, με τι προκλήσει και στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία, ε, να βγούμε στι αγορέ κλπ. Μπορεί να περπατήσει μια κυβέρνηση σχεδόν ένα χρόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ε, με κάθε νομοσχέδιο να είναι. Κάπως σαν thriller, ως κυβέρνηση ανοχής, τέλος πάντων. Γι' αυτό ισχυρίζομαι, γι αυτό ισχυρίζομαι mm -hmm. ότι η κυβέρνηση αυτή θα φανεί και τον επόμενο καιρό. Έχει την πλειοψηφία για να προχωρήσει. Δεν θα είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Δεν θα είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Ε, και είμαι από αυτού που πιστεύω πιστεύουν ακράδαντα ότι πρέπει να εξαντλήσουμε την τετραετία. Όχι μόνο γιατί έχω μπροστά στα μάτια μου το τεράστιο έργο στο Υπουργείο Εργασία και του δικού μου χαρτοφυλακίου αλλά και των άλλων, αλλά κυρίω γιατί έχω στο, στο νου μου mm -hmm. την εγκαθίδρυση και τη στερέωση όλου του κοινωνικού κράτου. Και εννοώ με αυτό παιδεία, υγεία, κοινωνική προστασία. Ε, αυτό το τρίπτυχο είναι που εγγυάται την ευημερία των Ελλήνων. Αυτό το τρίπτυχο είναι το οποίο εγγυάται ότι αν στερεωθεί δεν θα ξαναπροσφύγουμε όπως διάφορες κασάνδρες. Ο κύριος Σιμίτης παραδείγματος χάρη mm -hmm. νομίζει ότι θα ξαναπροσφύγουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια, απροπό δεν άκουσα τον κύριο Σιμίτη να λέει καμία κουβέντα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τον ακούσατε εσεί. Όχι, δεν τοποθετήθηκε για ναι, τη συμφωνία του. Ούτε προσπάθηκε. και ο κύριο Παπανδρέου. Αυτά όλα πώ τα σχολιάζετε. Δηλαδή, πώ είναι δυνατόν από τη μια αυτό ο όλο ο χώρο, ε, ο πολιτικό, ο οποίο επιδίδεται σε έναν ακραίο λόγο πολιτικό σε μια ακραία ε, κριτική προ τα εμά, mm -hmm. από την άλλη για ένα μείζον θέμα εθνικό να μην τοποθετούνται πρώην πρωθυπουργοί. Μεγάλα στελέχη και τα λοιπά. Κλείνω την παρένθεση όμως. Ας γυρίσουμε λοιπόν στο γιατί πρέπει να εξαντλήσουμε την τετραετία και ας πω ε, μερικά πράγματα που βέβαια τα δουλεύουμε και θα τα δει ο ελληνικός λαός τους επόμενους μήνες. Mm -hmm. Δηλαδή τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, τόσο κοντά, δεν εννοώ ε, πιο μακριά. Ε, να μιλήσω για έξι προγράμματα μεγάλη σημασία, μεγάλα θέματα στο Υπουργείο Εργασία. Το πρώτο, το ξέρετε, είναι η αύξηση του κατώτατου που θα αλλάξει τη ζωή και πολλών συμπατριωτών μα και η κατάργηση του υποκατώτατου. Έχετε νούμερο να μα πείτε πόσο τη εκατό. Όχι, βεβαίω και όπω ξέρετε ε, θα το μάθετε πολύ γρήγορα, δηλαδή στι επόμενε δύο εβδομάδε νομίζω ότι θα λήξει αυτή η ιστορία. Επομένω, όλοι θα το μάθουμε μετά από Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει και στο οποίο θα ανακοινωθεί η πρόταση mm. τη Υπουργού. Το δεύτερο που έχουμε ε, είναι ακριβώς ε, το πρόγραμμα για τη δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία. Αφορά πάρα πολλές χιλιάδες επιχειρηματίες οι οποίοι ακριβώς έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους και άρα θα, πάρουν, θα μπορούν να επιδοτηθούν με 12-36 χιλιάδες με αυτό το πρόγραμμα για να την ξανανοίξουν. Ε. Το τρίτο πρόγραμμα το οποίο αφορά 43.000 άνεργους γίνεται μέσω του ΟΑΕΔ με οκτώ προγράμματα ειδικά και αυτά θα ξεδιπλωθούν τους επόμενους δύο και τρεις μήνες. Το τέταρτο πρόγραμμα που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά 120 δόσεις που θα, θα ισχύσουν για όσους δεν μπορούσαν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, γιατί ξέρετε, οι περισσότεροι φιλέτες ασφαλιστικών εισφορών ε, 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 ήταν <ωσοίθιν> μέχρι την 31 Δωδεκάτου του 2016, γιατί τότε ήταν πολύ βαριές οι ασφαλιστικές εισφορές. Ε, ε, Πρέπει άρα με αυτό να απεγκλωβιστούν από αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να πω το εντελώ πρωτοποριακό πρόγραμμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ολοκληρωμένο επιδότηση ενοικίου ή δανείου, δύο διαφορετικά θέματα. Από ε... Φεβρουάριο αυτό. Από Φεβρουάριο αυτό. Ε, με... Και θα είναι και επιδότηση δόση στεγαστικού δανείου, ακριβως Ακριβώ. Δηλαδή. δηλαδή αυτό έχει δύο διαφορετικέ, αν θέλετε, δύο διαφορετικά καλάθια. Mm -hmm. Το ένα είναι η επιδότηση του ενοικίου σου, ε, για πρώτη κατοικία πάντα μιλάμε, και το δεύτερο είναι η επιδότηση του δανείου σου. Είναι διαφορετικά με την έννοια ότι το δεύτερο καλάθι είναι τριμερές δηλαδή έχει μέσα συνέργεια των τραπεζών που προφανώ σου ακυρώνουν ένα ποσοστό του χρέου σου, έχει συνέργεια δικιά σου, mm -hmm. ένα κομμάτι το πληρώνει κι εσύ, και έχει και συνέργεια του κράτου, ενώ το άλλο, δηλαδή το άλλο καλάθι τη επιδότηση του ενοικίου, είναι καθαρά επιδότηση πάνω στο νίκη σου, ανάλογα με τα μέλη τη οικογένειά σου και ανάλογα με το ύψο των εισοδημάτων σου. Αλλά και τα δύο μαζί θα αφορούν πάνω από 300.000 οικογένειε και είναι το Φεβρουάριο. Και βέβαια το πρόγραμμα για την αναδοχή και υιοθεσία, ένα πρόγραμμα εξαιρετικά δύσκολο, ένας νόμος που για να εφαρμοστεί χρειάστηκαν 10 ΚΙΑ, ΙΑ και τα λοιπά. Αυτό είναι κοινέ πολιτικέ αποφάσεις. Αλλά και ένα πολύ δύσκολο πληροφοριακό σύστημα που θα ανοίξει το Φεβρουάριο. Ε, είναι ακριβώς ε, αυτό που υποσχεθήκαμε για να μπορέσουν τα παιδιά να βγουν από τα ιδρύματα. Συγχρόνως να μείνουμε όμως. λίγο σε αυτό, γιατί εντάξει, καλό είναι τώρα να μιλάμε για τη δεδηλωμένη, για τι κυβερνήσει ανοχή κτλ. Αλλά υπάρχουν θέματα πολύ καυτά που αφορούν στην καθημερινότητα. Αυτό που φέτεται με την αναδοχή και την υιοθεσία ε, είναι ένα θέμα που καίει πάρα πολλά ζευγάρια και φυσικά καίει και τα παιδιά που είναι στα Ιδρύματα. Έτσι. Ε, Είχατε κάνει στο παρελθόν κάποιε αλλαγέ ε, και ήθελα να σα ρωτήσω κιόλα πού, πού βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο. Έχω σημειώσει ότι ανοίγουν οι πλατφόρμες, τι ακριβώ θα γίνει, τι αλλάζει στην αναδοχή και την υιοθεσία, Αν γίνεται ευκολότερο να βγουν από τα παιδιά ε, τα παιδιά από τα ιδρύματα και κάποια ζευγάρια που θέλουν να πάρουν ένα παιδάκι στο σπίτι να τους ναι. να, να το κάνουν χωρί να μπλέκουν σε αυτό το δεκαετή, οχτάετή, το βέδαλο, ναι, ναι. το γραφειοκρατικό. Ναι, ναι, αυτό ήταν η μεγάλη καταστροφή. Ναι. Γιατί όμω, γιατί, Για δύο λόγου. Από τη μια, γιατί όλη αυτή η διαδικασία γινόταν με φακέλου οι οποίοι μεταφέρονταν από εδώ και από εκεί. Δεύτερον, γιατί δεν υπήρχαν άνθρωποι ε, οι δήμονες, επιστήμονες οι οποίοι θα κάναν την κοινωνική έρευνα για να ξέρουν αν εσείς κύριε Μελιγκόνη είσαστε κατάλληλο ζευγάρι mm -hmm. για να πάρετε και ποιο παιδί είναι κατάλληλο για σας. Σήμερα αυτή από τη μια ε, αυξήσαμε, ανοίξαμε μια μεγάλη δεξαμενή δημόνων κοινωνικών λειτουργών μέσω σκλέ. Άρα στους υπάρχοντες κοινωνικού λειτουργούς οι οποίοι υπάρχουν στα Ιδρύματα και εννοώ τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά συγχρόνω και στι περιφέρειε προσθέτουμε χιλιάδε νέου mm -hmm. επιστήμονε, ώστε αυτή η διαδικασία να μην περιμένει χρόνια για να σου γίνει κοινωνική έκθεση, αλλά να γίνεται αμέσω εντό τριμήνου όσο ο νόμο σαφώ mm -hmm. και οριστικά ορίζει. Mm -hmm. Δεύτερον, επειδή όλη η διαδικασία γίνεται ψηφιακά, δηλαδή η αίτησή σου. Δεν γίνεται μαζεύοντα φακέλου, αλλά ψηφιακά. Και όπω ξέρετε και όπω έχουμε αποδείξει και μέσα από τον ΟΠΕΚΑ, και το ξέρετε, δηλαδή τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνική Αλληλεγγύη, με την ψηφιακότητα ε, που έχουμε εγκαταστήσει πλέον, ε, οι, έχουν αυξηθεί τρομακτικά οι αιτήσει για το επίδομα παιδιού. Mm -hmm. Τρομακτική αύξηση, ακριβώ γιατί ο άλλο βλέπει ότι μπορεί να το κάνει εύκολα. Εμεί διασταυρώνουμε με όλε τι βάσει δεδομένων, εάν πρέπει να το πάρει. Πράγματα πρωτόγνωρα στο ελληνικό κράτο, κύριε Μελιγκόνη. Δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωριώνται μια ζωή όλοι οι άνθρωποι, είτε για να πάρουν ένα επίδομα, είτε για να βάλουν το παιδί του στο βρεφονιπιακό, είτε για να κάνουν αναδοχή ή οθεσία. Αυτά. Τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπω σα είπα και πριν, mm -hmm. χρειάζεται το χρόνο ακριβώ για να τα θεμελιώσει, να τα θεμελιώσει τη συνείδηση των πολιτών, ώστε οι πολίτε να μην λένε, όπω προχθέ μου έλεγε ένα εργαζόμενο, ε, Αλήθεια, κυρία Φωτίου, μπορώ και εγώ να πάρω ένα επίδομα για το παιδί μου. Μα βέβαια μπορεί. Μπορεί αν μπει στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ mm -hmm. χωρί να χρειαστεί να ρωτήσει κανέναν. Γιατί όλο αυτό γίνεται αυτόματα. Άρα θέλετε χρόνο για να ε, ξανασυναντηθείτε και με την έννοια τη λέξη μεταρρύθμιση, η οποία τόσο καιρό ήταν μια καταταλεποριμένη έννοια. Όπου ακούγαμε μεταρρύθμιση, φανταζόμασταν ότι θα αρχίσει να πονάει. Αλλά... Να ξαναθυμηθούμε ότι είναι καλό πράγμα η μεταρρύθμιση. Εξακολουθώ να αισθάνομαι λίγο περίεργα με τη λέξη μεταρρύθμιση. Ε, και πώ αλλιώ. Γιατί, όπω ξέρετε, ήταν μια λέξη που την άκουγα από τα κλιμάκια των δανειστών. Ναι. Τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, που αισθάνομαι πολύ πιο ήρεμη, mm -hmm. χωρί να έχουμε του δανειστέ να μα επιβάλλουν πράγματα, αισθάνομαι και πιο άνετα με τη λέξη μεταρρύθμιση. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, μια που μιλάμε για τα παιδιά, ε, λάβατε και κάποιε αποφάσει, ε, νομίζω, πριν μερικέ ημέρε, με τον κύριο Ξανθό, τον Υπουργό Υγεία, και τον κύριο Καλογύρου, τον Υπουργό Δικαιοσύνη, σχετικά με τα εγκαταλελειμμένα παιδιά, του μητέρα ή γενικότερα. Λίγο να, να δούμε ναι. περί τίνο πρόκειται. Εδώ υπάρχουν ορισμένα άλλα προβλήματα. Ναι. Ε, χρειάζεται να συντονιστούμε πράγματι αυτά mm -hmm. τα τρία Υπουργεία. Και βεβαίω, αρρωγό μα μεγάλη ήταν η ξένη να συντονιστουμε πραγματι αυτα τα τρια υπουργεια και βεβαιω αργο μα μεγαλη ηταν η εισαγγελέα του Αριού Πάγου, μια γυναίκα με πολύ μεγάλη μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, γιατί ήταν εισαγγελέα ανηλίκων επί χρόνια. Επομένω, το ξέρει πολύ καλά το θέμα και είναι μεγάλη αρρωγό μα σε όλε τι προσπάθειέ μα. Επομένω, για ποιο πράγμα ακριβώ, κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει και εδώ. Ένας ψηφιακός μηχανισμός όπου όταν ο εισαγγελέα καλείται να απομακρύνει ένα παιδί από κακοποιητικό περιβάλλον, ναι. τα παιδιά που εγκαταλείπονται δεν είναι ορφανά. Ντε και καλά. Ναι. Είναι ελάχιστα τα ορφανά παιδιά. Έχουν οικογένεια, αλλά η οποία είναι ακατάλληλη να τα μεγαλώσει. Για ένα διάστημα, για πάντα, και τα δύο υπάρχουν. Αυτά τα παιδιά λοιπόν πρέπει να τα πάρει ένας εισαγγελέα και τότε να τα τοποθετήσει με εισαγγελική παραγγελία, όπως λέμε, κάπου. Ε, σε ένα ίδρυμα. Αν όμω δεν έχει ένα μηχανισμό σαν κράτο που να σου λέει να λέει στον εισαγγελέα, έχω θέσει αυτή τη στιγμή στην τάδε δομή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η στην τάδε δομή, ιδιωτικού δικαίου. Τα ιδιωτικά. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά γνωστά μέσα από τη διαφήμιση που γίνεται και από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Αλλά όμω έχουμε αξιόπιστα και δημόσια ιδρύματα. Mm -hmm. Παραδείγματο χάρη τώρα πρόσφατα, στο Πέδον που έγινε και όλη η ιστορία για την οποία, στην οποία αναφέρεστε mm -hmm. ποιο ήταν το πρόβλημα ότι ενώ ένα παιδί πράγματι ο εισαγγελέα όταν το απομακρύνει από το περιβάλλον του από το σπίτι του ή από οπουδήποτε πρέπει να το πάει πρώτα να κάνει τις εξετάσεις του γιατί δεν μπορεί να μπει σε ένα ίδρυμα αν δεν έχει κάνει τις εξετάσεις, να έχει ναι. διερευνηθεί Τι γινότανε Έμενε το παιδί στο νοσοκομείο γιατί παράλληλα δεν υπήρχε το σύστημα που mm -hmm. σας λέω ώστε να μπορεί αυτόματα να μπορεί να πηγαίνει να παραπέμπεται στο ίδρυμα ώστε μετά από τρει μέρες, Από ό,τι λένε οι γιατροί, τα περισσότερα παιδιά δεν χρειάζεται να μείνουν πάνω από τρει μέρες, Να μπορεί να πηγαίνει στο ίδρυμα. Μάλιστα. Γινόταν λοιπόν ελήψη συντονισμού και ελήψη σοβαρή οργάνωσης μια ιστορία που μέναν τα παιδιά με στο ίδρυμα. Παραδείγματο χάρη. Η, ε, η πρόεδρος του Μητέρα, η πρόεδρος mm -hmm. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αττικής δηλαδή, ναι, ναι. που είναι πολλά ιδρύματα κάτω από τη σκέπη αυτού του, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μας έλεγε ότι μπορεί να φιλοξενήσει εδώ και τώρα 15 παιδιά από αυτά. Γιατί είδαμε και τους φακέλους και τα λοιπά. Και δεν συντονίζονταν μεταξύ τους. Άρα γιατί να μένουν τα παιδιά στα νοσοκομεία... Mm -hmm. Το οποίο mm. είναι κακό για το νοσοκομείο, κακό για το παιδί. Βέβαια. Άρα χρειαζόμαστε... Αυτό που σας λέω είναι ένα κράτος το οποίο δεν διασύνδεται τις υπηρεσίε του... Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό κράτο. Δηλαδή, φαινόταν σαν το κάθε Υπουργείο να δρά αυτο, αυτόνομα και αυτοβούλο, χωρί να βλέπει τα διπλανά. Μάλιστα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά αυτού που κάνουμε εμεί. Κυρία Φωτίου, και τώρα, επειδή πιέζει πολύ ο χρόνο, αν μπορείτε με μια κουβέντα, ένα σχόλιο για, τον, για την υποψηφιότητα Ηλαιόπουλου. Θα μείνει, φαντάζομαι, τι επόμενε μέρε ή εβδομάδε φτωχότερο το Υπουργείο σα, θα σα λείψει ένα υφυπουργό, θα δοθεί ταυτοχρόνω μια μεγάλη πολιτική μάχη η μάχη που κατά πολλού κρίνει και τι εντυπώσει, η μάχη τη Αθήνα. Ο Νάσο Ελιόπουλο ε, είναι ένα έμπειρο νέο άνθρωπο με οράματα, με ιδέε. Πιο πολύ όμως απ' όλα, mm -hmm. ο Νάσο Ελιόπουλο έχει αποφασιστικότητα, έχει μια οξία σκέψη και έχει μια μεγάλη αποτελεσματικότητα. Δοκιμάστηκε σε δύο εξαιρετικά πόστα μόνο με θετικές περγαμινές το ένα ήταν το περιβόητο σώμα επιθεωρητών εργασίας ένα ταλαιπωρημένο σώμα το οποίο όπως ξέρετε κύριε Μελιγκόνη είχε αποψηλωθεί κατάφερε να το αναδιοργανώσει να το αναδιοργανώσει και ψηφιακά και αυτή τη στιγμή έχουμε καταπληκτικά αποτελέσματα από αυτή την από το πέρασμά του από την ειδική γραμματεία δηλαδή του ΣΕΠΕ το δεύτερο πέρασμα που έκανε ο Νάσος, τη δουλειά που έκανε mm -hmm. είναι στο θέμα τη ανεργία μέσα στο Υπουργείο, σαν Υφυπουργό ε, Εργασία, ε, αρμόδιο για θέματα ανεργία. Ε, λοιπόν, αυτό που είδαμε όλο αυτόν τον καιρό που συνεργαζόμαστε μαζί του είναι αυτή η αποτελεσματικότητά του ο Νάσο δεν είναι ένα άνθρωπο τη κουβέντα, παρόλο που είναι εξαιρετικά θεωρητικά τεκμηριωμένος άνθρωπο και διαβασμένο. Είναι ένα άνθρωπο που συνδυάζει αυτή την θεωρητική σκέψη τη μεγάλη εμπειρία που έχει μέσα από τις γειτονίες της Αθήνας, παιδί και θρέμα της Αθήνας, Μάλιστα. παιδί και θρέμα των κινημάτων της Αθήνας, άνθρωπος ο οποίος μπορεί να καταλάβει γιατί έχει σημασία το κέντρο της Αθήνας τόσο όσο και η περιφέρεια, Μάλιστα. δηλαδή οι γειτονιές της Αθήνας. Εγώ προσδοκώ Πάρα πολλά πράγματα mm -hmm. από τον Άσο τον Ηλιοπούλο. Του εύχομαι καλή δουλειά και ελπίζω ότι πράγματι μπορεί να αλλάξει. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει την Αθήνα. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Καλή χρονιά, καλή δουλειά. Επίσης, να είστε καλά. Θα μείνουμε κυρίες και κύριοι σε θέματα που αφορούν στο Υπουργείο Εργασίας. Το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας παρουσίασε για πρώτη φορά από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα η Υπουργό Εργασίας, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και επεσήμανε ότι θα βοηθηθούν 5.000 άνεργοι. Επιπλέον δήλωσε ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου